Da, spune. Un meci foarte bun din partea ambelor echipe. Napoli o rău pe Gnidi. Ceea ce ne-am propus înainte de a fi o echipă scurtă și să jucăm pe contraatac, am reușit. Ne-am creat foarte multe ocazii de gol. Emista Napoluna i mastemia sfictiu omada, che edimurghisa în para polesef kerijes. Am întâlnit o echipă cu o atitudine foarte bună. Estinandisa me miam para polikali omada Omonia. Mi-a plăcut astăzi cum a jucat Omonia. Tu are se tu, Chiriu Andoni, topegnitis Omonia. Dar am făcut noi un joc de contraatac fantastic. Ne-am creat cel puțin 6 sau 7 ocazii mari. Omos, emis, Anapolona, ihame dimurgisi, exiefta, contraepidesis, poem bursam nasprovenit, che parabano. Asta am pregătit. Am venit după 3 puncte, am reușit să le luăm. Irtame e tris vadmus, e cataferame na parome tu tris vadmus. Le mulțumim suporterilor că ne-au însoțit în număr mare și ne-au încurajat. Efharistumetus opadus tu Apolona purtan stil efcosia che mase iposterisan enenind alepta. Și sper că le-a plăcut atitudinea jucătorilor, agresivitatea și felul cum s-au bătut pentru colorile clubului Apolona. Che el pizi putus arese tu opadus tu Apolona. I prospatia ti somada. Atâta. Paristume. Καλησπέρα. Θα διαφωνήσω με το Σέρφον ότι ήταν ένα καλό παιχνίδι. Καλό παιχνίδι από πλευράς ατμόσφαιρας, νομίζω ήταν φανταστικό. Καταφέραμε να φέρουμε τον κόσμο μας πίσω στο γήπεδο, αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Ναι, είχε κάποιες κοντραεπιθέσεις, όπως είπε ο προπονητής του Απόλλωνα, αλλά όταν σε μια περίπτωση καθαρό πέναλτι μου κάνουν κόντρα και μου βάζουν γκολ, προηγούμενη φάση καθαρό φάουλ, μου κάνουν κόντρα και μου κάνουν τετατέτ, σίγουρα θα κάνει τετατέτ. Νομίζω δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος από γενικά από όλο το παιχνίδι και από τις δύο μας και από τους υπεύθυνους που ήταν στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω το δεύτερο μήχρονο να μπαίχτηκε στο στόμπο δώσεων 20 με 25 λεπτά. Αδικαιολόγητα πολύ αργός ρυθμός και για μένα είναι μεγάλο κρίμα, ειδικά σε έναν ντέρπι, όταν έρχεται ο κόσμος πολύ να παρακολουθήσει το ποδόσφαιρο και δεν βλέπει ρυθμό. Ειδικά το δεύτερο μήχρο δεν παίξαν καθόλου ποδόσφαιρο. Όποτε είχε στημένο αντίπαλος πολύ καθυστέρηση, όπως είχε φορ πολύ καθυστέρηση, είτε τραυματίες πάρα πολύ καθυστέρηση, έτσι δεν μπορεί να παίξει καμιά μοδα μπάλα και δυστυχώς σήμερα, παρόλο που ήταν δύο πάρα πολύ καλές ομάδες, με καλό θέαμα, δεν ήταν πολλά πράγματα. Καλή συνέχεια στο φίλο μου τον Αντώνη και εμείς θα συνεχίσουμε. Αν νομίζουν κάποιοι ότι θα μας αδυνατήσει αυτό που έχει γίνει σήμερα, θα πέσουν πολύ έξω. Θα είμαστε ακόμα πιο δυνατοί. Ευχαριστώ. Μάλιστα, λοιπόν, αυτά λέχθησαν στην συνέντευξη τύπου.